χτες είχαμε μία κατάσταση επιεικώς μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς απαράδεκτη στο τμήμα επιγόντων στο Σωτηρία. Φτάσαμε στο σημείο να λύγει η εφημερία και υπάρχει τέτοια έλλειψη σε προσωπικό που υπήρχε νεκρός ο οποίος από το πρωί και μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι δεν είχε μεταφερθεί, γιατί δεν υπήρχαν τραυματιοφορείς. Για την ακρίβεια, οι ελάχιστοι τραυματιοφορείς με τα οριακά λειτουργικά ασθενοφόρα του νοσοκομείου είχαν γίνει κυριολεκτικά λάστιχο, αδυνατώντας να καλύψουν τις ανάγκες. Αυτά χτες στο Σωτηρία. Είχαμε το φαινόμενο αναισθησιολόγου να είναι 16 ώρες πάνω από περιστατικά και να παθαίνει μικρό εγκεφαλικό από την υπερκόπωση. Κύριε Σιδέρη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, σε εσάς και τους ακροατές σας. Είναι μαζί μας ο κύριος Σιδέρης, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Τι γίνεται, κύριε Σιδέρη? Γίνεται ότι για την κυβέρνηση, όπως και για όλες τις προηγούμενες, οι ασθενείς και οι υγειονομικοί συνεχίζουν να είναι αναλώσιμοι και κόστος. Έχουμε αυτό το περιστατικό που είπατε εσείς στο Σωτηρία, όπου νεκρός παρέμενε στα επίγοντα για πάνω από 7 ώρες. Έχουμε το περιστατικό με τη συνάδελφο, την αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που μετά από 16 ώρες σε περιστατικά κατέρευσε, ενώ η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και καταγγείλει για το συγκεκριμένο νοσοκομείο την έλλειψη αναισθησιολόγων μόλις 2,5 μήνες πριν. Έχουμε τα περιστατικά, τα χθεσινά πάλι, από το δικό μου νοσοκομείο, το Αττικό, που η εφημερία μας βρήκε με 93 ασθενείς σε ράτζα και φορεία στους διαδρόμους μέχρι και σε μοραγικά εγκεφαλικά εισόδια, 93. Πώς. Και την ίδια ώρα που για μας εχθές η Τετάρτη ήταν μια εφιαλτική μέρα, για τους άλλους ήταν απλά μια Τετάρτη απόγευμα. Αυτό είναι, νομίζουμε, το ρεζουμέ. Γιατί αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν δώσει δείγματα γραφής, και αν θέλετε μπορώ να είμαι συγκεκριμένος, επειδή έχουμε και αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Για πείτε μας, αλλά πριν να ενημερώσω ότι έχουμε και στην ψυχιατρική νοσοκομή, στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά, είναι ακέφαλη πλέον από χτες. Είχαμε βγάλει εκπρόσωπο των γιατρών εκεί. Πλέον ο μοναδικός ειδικευμένος γιατρός κλινικής και διευθυντής της δεν μπορεί πλέον να προσέλθει λόγω ασθένειας. Έχει τεθεί σε αναρωτική άδεια. Είναι ακέφαλη πλέον η ψυχιατρική στα Χανιά. Είναι ακέφαλη και υποκατάρρευση η ψυχιατρική κλινική στα Χανιά, και γενικά αυτά που σχεδιάζει η σημερινή κυβέρνηση και ο Υφυπουργός ο κ. Βαρτζόπουλος για την ψυχική υγεία, τη νέα δηλαδή ψυχιατρική μεταρρύθμιση, την ολοκλήρωσή της, είναι μια εξέλιξη η οποία ήδη βρίσκει τεράστιες αντιδράσεις από όλα τα σωματεία και τους φορείς ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, που συνεχίζουν ένα πολύ αξιοπρεπή και μαζικό αγώνα. Γιατί αν περάσουν αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης, θα παραδοθεί ολόκληρη η ψυχική υγεία σε ιδιώτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τώρα, κύριε Πογιόπουλε, για αυτά που πείτε μου, άκουσα σήμερα τον κύριο Υπουργό Υγείας να λέει ότι η κυβέρνηση κάνει συνέχεια προκηρύξεις για αναισθησιολόγους, αλλά δεν βρίσκουμε αναισθησιολόγους. Ναι, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι γνωστός στην υγεία, είναι, θυμίζω, ο Υπουργός που έλεγε ότι δεν τα κλείνει η Τρόικα τα νοσοκομεία, ότι η Τρόικα θέλει να απολύσει υγειονομικούς. Αυτός τα κάνει και δεν μπορεί να του παίρνει τη δόξα η Τρόικα. Τα έλεγε πριν 10 χρόνια και μάλιστα έκλεινε και τα νοσοκομεία λιμωδών, επειδή είχε προβλέψει πως δεν υπάρχουν λοιμώδη νοσήματα. Δηλαδή είναι και να γελάει ο κόσμος. Αλλά τι μας είπε σήμερα? Μας είπε ότι το κράτος ζητάει συγγνώμη για το περιστατικό αυτό στο Παπα-Νικολάου με τη συνάδελφο την αναισθησιολόγο. Και την ίδια ώρα παρακάτω μας είπε ότι το κράτος όμως δεν φταίει σε τίποτα, γιατί κάνει τα πάντα. Του δίνει, λέει, μεγάλους μισθούς, κάνει λύση συνεχής προκηρύξης, και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που έχουμε αναδείξει και εμείς, κύριε Μπουλιο. Είναι πολύ δύσκολο να σχεδιαστεί κεντρικά το πόσους αναισθησιολόγους χρειάζεται η χώρα, και αυτοί με μισθολογικά, εργασιακά και επιστημονικά κίνητρα να προσλαμβάνονται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι πολύ δύσκολο να βγαίνουν όλες οι θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία άγονες, και την ίδια ώρα στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είχε τζίρο 2 δισεκατομμύρια ευρώ πέρσι στις ιδιωτικές κλινικές, να υπάρχουν μια χαρά αναισθησιολόγοι και να μην είναι καθόλου άγονος ο τομέας της αναισθησιολογίας για τον ιδιωτικό τομέα? Εμείς νομίζουμε ότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική που, ξαναλέω, έχει να κάνει με μισθολογικά, εργασιακά και επιστημονικά κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους συναδέλφους.
Μάλιστα. Και πού θα πάει τώρα αυτή η κατάσταση, τι βλέπετε, γιατί εδώ έχουμε και μία έξαρση τώρα των λοιμώξεων. Σήμερα είχαμε πάλι ρεκόρ σε ό,τι αφορά το τελευταίο διάστημα απολειών από κορονοϊό, πάνω από 100 άνθρωποι. Έχουμε κοκτέιλ λοιμώξεων, γρήπης. Δεν είναι που θα πάει, επειδή εμείς είμαστε medium. Αν θέλετε, είναι αυτά που γίνονται, που είπαμε πριν, είναι αυτά που εξαγγέλλονται και είναι και αυτά που, και είναι και αυτά που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, έγινε πριν 2 μέρες συνάντηση με τον νέο Υπουργό Υγείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου των Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά, ο οποίος με μια κοινικότητα και με μια ομότητα μας είπε ότι το πρώτο μέτρο που θα βάλει μπροστά είναι να υλοποιήσει την ψηφισμένη απόφαση για απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία στο δημόσιο σύστημα υγείας, την ίδια ώρα που στην Αθήνα είναι 58 χειρουργικές αίθουσες κλειστές. Μας είπε ότι σαν λύση για την έλλειψη γιατρών που υπάρχει στις εργαστηριακές ειδικότητες, στην βιοπαθολογία, την ακτινολογία, στα δημόσια νοσοκομεία, θα συνάψει συμβάσεις κεντρικά με ιδιωτικούς ομίλους. Και μάλιστα έτσι μας το είπε και γλαφυρά, και το λέω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι πιο ελκυστικό, λέει, να πας στη βιοιατρική παρά σε ένα κέντρο υγείας της γειτονιάς σου. Μπα. Και μας, βεβαίως, και μας είπε επίσης ότι οι ελάχιστες προσλήψεις γιατρών, γιατί υπόσχονται εδώ και κανέναν αιώνα τώρα προκήρυξη 1.200 μόνιμων θέσεων, αυτές δεν θα γίνουν απευθείας όπως είχαν υποσχεθεί το Γενάρη, αλλά θα γίνουν σε 3 δόσεις. Την ίδια ώρα που τα κενά είναι τεράστια, και πάλι χρησιμοποιώ τα λόγια του Υπουργού, γιατί λέει το κράτος δεν μπορεί να γεννήσει λεφτά για να αυξήσει τον προϋπολογισμό για την υγεία. Βέβαια, το κράτος ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να γεννήσει δισεκατομμύρια για να σκοτώνεται κόσμο στην Παλαιστίνη. Όχι, για να ξέρω ότι το κράτος χάρισε χτες 30 εκατομμύρια στην Αιτζία. Ακριβώς. Αυτό ξέρω. Ναι. Το λέω έτσι γλαφυρά, γιατί έτσι μας τα είπε. Ξέρετε, η ομότητα και η κοινικότητα δεν είναι ίδιο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου, είναι μιας πολιτικής η οποία δεν λογαριάζει ανθρώπινες ζωές. Δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ασθένεια, ίσα-ίσα έρχεται να την κοστολογήσει, έρχεται παραπάνω στο έδαφος που έχει στρώσει της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, να προχωρήσει κι άλλο την πολιτική της υγείας εμπόρευμα, και με την ευκαιρία. Έχει μια αξία να ξέρει ο κόσμος ότι αυτές τις μέρες που τα δημόσια νοσοκομεία έχουν τεράστια κενά, η χρηματοδότηση είναι μειωμένη κατά 25% την τελευταία δεκαετία. Η υποστελέχωση είναι κοντά στο 47% του μόνιμου προσωπικού από όσο ήταν. Το βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην γενικευμένη εφαρμογή των DRG, που μπορεί σε κάποιους να φαίνεται μια άγνωστη λέξη, αλλά θα την καταλάβουν και από την καλή και από την ανάποδη. Γιατί θέλουν να υλοποιήσουν ένα σύστημα το οποίο θα κοστολογεί τις ιατρικές πράξεις με βάση τη μέση διάρκεια νοσηλείας, θα υπολογίζει κόστος για να μην τους ξεφεύγει ούτε ένα ευρώ, και για να μπορούν έτσι οι ιδιωτικές πληρωμές να αποζημιώνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες των νοσοκομείων. Με στόχο διακηρυγμένο το κράτος να μην δίνει σάλιο και να περάσει όλη η χρηματοδότηση, τουλάχιστον το 80% αυτής, στο νεοπύρι, δηλαδή στα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή τα λεφτά που έχει δώσει ο κόσμος. Πείτε μου κάτι, κύριε Σιδηρή, με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που προωθεί η κυβέρνηση είναι η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Ένα από τα επιχειρήματα που έχει είναι ότι η ιδιωτικοποίηση, δεν το λέει έτσι, μιλάει για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά κτλ. Διάφορους άλλους εφημισμούς. Αλλά στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας της υπάρχει και αυτή που λέει ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αναβαθμίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Εσείς, επειδή έχετε μία εμπειρία σε ό,τι αφορά την συμβίωση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στα νοσοκομεία, έχετε αναβαθμιστεί ως δημόσια νοσοκομεία από την παρουσία των ιδιωτικών κλινικών στη χώρα? Ναι, καταρχήν πρέπει να πω, κύριε Μπογιόπουλε, επειδή έχουμε βγάλει και ανακοίνωση, ότι εμείς ενώνουμε τη φωνή μας με τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εργαζόμενους που είναι ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επειδή ακριβώς έχουμε αυτή την πείρα που είπατε κι εσείς, δηλαδή την πείρα της συνύπαρξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που όλες οι κυβερνήσεις υπηρέτησαν, είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν ολόκληρες υπηρεσίες αυτή τη στιγμή με ευτικές, γυναικολογικές, οφθαλμιατρικές, οι οποίες είναι αποκλειστικά ιδιωτικές. Ιδιωτικές δουλειές. Υπάρχουν και άλλες ειδικότητες που ο ιδιωτικός τομέας δίνει τα αρέστα του, και είναι χαρακτηριστική, αν θέλετε, η ανακοίνωση που έκανε ο Όμιλος Ανόπτης, ο μεγαλύτερος πάροχος οφθαλμολογικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, ο οποίος έρχεται να επενδύσει και αυτό στην Ελλάδα, και λέει ότι το ιδιαίτερα
θετικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον παρουσιάζει η Ελλάδα, αυτό είναι, λέει, που μας οδηγεί ώστε να την επιλέξουμε ως έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Γνωρίζετε λοιπόν ότι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση είναι σκόπιμη για να μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να θησαυρίζει. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντική. Οι πρώτοι οι οποίοι έσπευσαν στην Ελλάδα να χαιρετήσουν αυτό το μέτρο της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν ο όμιλος CVC Capital Partners, ένας αμερικανικών κεφαλαίων όμιλος υγείας που συνενώνει μεγαθύρια, το ΙΑΣΟ, το ΛΙΤΟ, πάρα πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία, και ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Το ιατρικό κέντρο που λέμε Αθηνών, στη Δάφνη, στο Ψυχικό, στο Περιστέρι, στο Φάληρο. Αυτοί τι είπανε? Είπανε ότι είναι, λέει, οραματικού χαρακτήρα για μας η ίδρυση μη κρατικής ιατρικής. Γιατί το πιο σημαντικό που θα μας αποφέρει είναι οι σφαίρες επιρροής που θα δημιουργήσει η ελληνική ιατρική στις χώρες από τις οποίες θα έρχονται οι φοιτητές. Δηλαδή, θέλουν αύριο μεθαύριο να φτιάξουν μια ιδιωτική ιατρική, η ιδιωτική όμιλη υγείας της χώρας, για να έχουν πελατεία από εκεί, από τις χώρες από τις οποίες θα προέρχονται οι φοιτητές που επιπληρωμή θα σπουδάζουν. Καταπληκτικό. Θυμήστε μου πόσοι λείπουν γιατροί με βάση τα οργανογράμματα, τα δικά τους οργανογράμματα. Με βάση τα δικά τους οργανογράμματα, οι γιατροί που λείπουν είναι 6.000 τουλάχιστον, και οι συνολικά οι υγειονομικοί για τα νοσοκομεία είναι ζωντανοί οργανισμοί, είναι πάνω από 30.000. Κύριε Σιδέρη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.